Τουρκικές κορώνες λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις η Ελλάδα. Τσάλος για τη θανάτωση χιμπατζή που ξέφυγε από το κλουβί του στο Αττικό Πάρκο. Βίντεο ντοκουμέντο. Επίθεση με πυράβλο στο Κίεβο κινδύνευσε Ελληνίδα υπάλληλος της πρεσβείας. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανεβάζει ξανά τους τόνους η Τουρκία. Τώρα απειλούν ευθέως την Ελλάδα ότι θα αμφισβητήσουν την κυριαρχία της στα νησιά του Αιγαίου αν δεν τα αποστρατικοποιήσει. Ελάτε να τα πάρετε, απαντούν οι ακρίτες μας. Μολόν λαβέ, τίποτα άλλο. Για ακόμη μια φορά η Άγκυρα προσπαθεί να γκριζάρει το Αιγαίο. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας απειλεί τώρα ανοιχτά την Ελλάδα με αποστρατικοποίηση των νησιών ή αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους και όπου πάει. Η Τουρκία κάνει υπομονή εδώ και 100 χρόνια. Η Ελλάδα ή θα κάνει αυτό που πρέπει ή υπάρχει και ιστορία στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει και η πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Η Ελλάδα ή θα αποστρατικοποιήσει τα νησιά ή η Τουρκία θα αρχίσει να αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Θα τα αμφισβητήσουμε κι όπου πάει αυτό. Δεν περιμένουμε κανέναν να απαντά στην προκλητική ρητορική η τοπική ηγεσία των ακριτικών νησιών. Εμείς ήμασταν 4.000 χρόνια Έλληνες, μιλάμε 4.000 χρόνια την ελληνική γλώσσα στις διάφορες εκφάνσεις της και εξακολουθούμε να έχουμε την καρδιά μας να χτυπά ελληνικά. Εδώ θα είμαστε και δεν περιμένουμε κανέναν. Έχουν μπει σε αυτή την τρελή λογική με τις απειλές άσκησης βίας, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι όπου πάει στο τέλος, διότι το όπου πάει ισχύει και για τη μια μεριά, ισχύει και για την άλλη. Οι βερμπαλιστικές απειλές από την πλευρά της γειτονικής χώρας δεν έχουν τέλος. Η Ελλάδα να συμμαζέψει τα μυαλά της, γράφει η Μιλιέτ. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα ακόμα και το Καστελόριζο. Υπάρχουν νησιά που βρίσκονται κάτω από τη μύτη μας και στρατικοποιούνται. Αυτή είναι απειλή για εμάς. Δεν μπορεί η Τουρκία να μην απαντήσει σε αυτή την πράξη της Ελλάδος. Είμαστε συνηθισμένοι, δεν φοβόμαστε, απαντούν οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών του Αιγαίου στις προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων. Σκυλιά που γαυγίζουν είναι, τίποτα άλλο. Αυτοί πρέπει να φοβούνται εμάς. Όλοι είμαστε σε μια γροθιά και δεν τους φοβόμαστε καθόλου. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, εξηγεί στο Star ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Αυτή είναι η μηχανική τους, δηλαδή να δημιουργήσουν τριγμούς, εάν μπορούν, όσο μπορούν, στο ελληνικό επιχείρημα που βασίζεται τα κράτα στο διεθνές δίκαιο στις συνθήκες και να μπορέσουν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που προκαλούμε, δεν είμαστε οι επιτιθέμενοι, είμαστε αυτοί οι οποίοι αμυνόμαστε στις προκλήσεις των Ελλήνων. Ασέρτινη Τουρκαλάδης! Δεν φοβούμαστε τίποτα, θα ανέβουμε με ό,τι όπλα μπορούμε. Είμαι ακρίτας και τους απαντώ με αυτό. Μετά τον Οκτάη, σκητάλη παίρνει ο Ερντογάν και μέσα από τον φιλοκυβερνητικό τύπο κλιμακώνει τη ρητορική του εναντίον της Ελλάδας, δίνοντας ταυτόχρονα και το στίγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα η ελληνική πλευρά. Τι και αν το ΝΑΤΟ καίγεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατεπίγουσα ένταξη Φιλανδίας-Σουηδίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να βάλει μπουρλότο στη σύνοδο. Σύμφωνα με την γενή Σαφάκ, ο Τούρκος πρόεδρος μεταβαίνει στη Μαδρίτη έχοντας 6 θέματα στις αποσκευές του. Το σημείο 4 αναφέρεται σε προκλήσεις της Ελλάδας, με την πρόθεση του Ταγίπ Ερντογάν να φέρει στο τραπέζι της Συνόδου θέμα παράνομης κατοχής και στρατιωτικοποίησης νησιών από την Ελλάδα. Η ελληνική πλευρά είναι σαφώς προετοιμασμένη για κάθε διπλωματικό σενάριο. Είναι μια δύσκολη άσκηση διπλωματικής ισορροπίας. Όμως η ελληνική πλευρά είναι αρκετά έμπειρη για να ξέρει πώς πρέπει να διαχειριστεί την τουρκική επιθετικότητα, καταδεικνύοντας το τεράστιο έλλειμμα συμμαχικής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Επιχειρώντας να βγει από τη διπλωματική απομόνωση και να βρει ρόλο στις εξελίξεις που τρέχουν στην περιοχή, ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται έτοιμος ακόμα και να επιτεθεί με ανιστόρητους και νομικά έολους ισχυρισμούς σε χώρα σύμμαχο εντός του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Η Τουρκία έστω και τώρα οφείλει να συμμορφωθεί με το αυστηρό μήνυμα των εταίρων μας και να εγκαταλείψει την τακτική κλιμάκωσης, την επιθετική ρητορική
και τον αναθεωρητισμό. Από την επικοινωνία που είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αλλά και το τηλεφωνικό ραντεβού του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, φαίνεται ότι η τουρκική πλευρά θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει την ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ με στόχο την άρση των κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Αν η Τουρκία επιμείνει στο βέτο έναντι της προσχώρησης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα δημιουργηθούν ερωτήματα αναφορικά με τη συμπεριφορά της ως κράτος μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας. Πάμε να καταλάβουμε γιατί λειτουργούν οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο και ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι κοντά μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Ρουσόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Λαύρο.